Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Κυριακή 20 Φλεβάρη, 14η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Development 2 League. Η Hannibal με ρεκόρ 4-9 υποδέχεται τις Μέλισσες στο 3-10. Οι Μέλισσες, ανεβασμένες τον τελευταίο καιρό, λοιπόν 21-14-0, 99-20 για τις Μέλισσες. Από την άλλη πλευρά, το 17, το 6, το 4, το 7 και το 0. Από το ποσό τριών πόντων από το νούμερο 21, από τον Φράγκο. Πρώτη κατοχή για τη Hannibal τώρα. Γίνεται όμως το λάθος. Λοιπόν, ο Κώστας Χριστόπουλος με το 6. Ο Κώστας Χριστόπουλος με το 7. Ο Μπελεφάντης με το 0. Με το 4 είναι ο Γούβης. Και με το 17 είναι ο Χριστόπουλος, ο Δημήτρης μάλλον. Της βάζει το screen, Χριστόπουλος για 3, αλλά μπαίνει και βγαίνει, rebound επιθετικό από το νούμερο 7, τον έτερο Κώστα Χριστόπουλο, θα δοκιμάσει και εκείνος για 3, ίδιο το αποτέλεσμα. Φράγκος πήρε το rebound, γρήγορη πάσα στο πλάι, ένα floater χωρίς τύχη από το νούμερο 0, από τον Στέφανο Μπογιούπο. Χριστόπουλος. Μπελεφάντης. Τρίποντο από το νούμερο 17. Τρίτο σερί τρίποντο που η μπάλα σχεδόν μπαίνει και βγαίνει για τους Hannibal. Παραμένει το 0-0. Έπειτα από 2 λεπτά στα Μελίσσια. Φράγκος. Να βρίσκει σε πόδι. Κλέψιμο του Μπελεφάντη, το 0, λάθος από το 99, από τον Μπουγιούκο. Δεν υπάρχει live στατιστικό σήμερα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να λέμε και τα νούμερα των παικτών στον εφενδιασμό. Οι Μέλισσες θα ανοίξουν λογαριασμό με τον Στέφανο Μπουγιούκο να σκοράρει με το νούμερο 0. Χριστόπουλος με καμπύλη σκόκισε με το νούμερο 6, rebound από το 99. Για 2 στο δευτερεύοντα εφηλιασμό σκόκισε με το 20 ο Κοντοπάνος. Χριστόπουλος τώρα. Για την κατοχή έκλεψε ο Χριστόπουλος με το 6, αστόχησε στη συνέχεια της φάσης ο Μπελεφάντης. Σκοράρει εξ επαφής, 2-2. Εκλέψιμο του Χριστόπουλου με το 6. Λοιπόν, έπειτα από συνεννόηση με τη γραμματεία, ο παίκτης με τον αριθμό 17 της Hannibal είναι ο Κότσιφας. Ο
3 από τον Μπουγιού, κόβρι στη Σίδερο με το 0, rebound από το 4 από τον Γούβι. Και 40 ακόμα στην πρώτη περίοδο, κατοχή για την Hannibal με τον Μπελεφάντη να πασάρει για τον Χριστόπουλο. Κερδισμένο φάουλ για τον Κότσιφα. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Από το 99 από τον Μπουγιούκο. Και τρίποντα από 45 μοίρες, άψογη εκτέλεση του Αλέξη Μπουγιούκου που σκοράρει με το 99 πρώτο τρίποντα στο μάτς του 2-5. Μπελεφάντη σαν σε βολές, αστοχή με το 0, rebound από το 20 από τον Κοντοπάνο. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, ελαφρώς πιο αποτελεσματικές οι μέλισσες. Αστοχό τρίποντα αυτή τη φορά από το νούμερο 14, από τον Πάνο. Ψηλά τώρα ο Γούβης, μαζεύει το αμυντικό. Χριστόπουλος αστοχή από μακριά. Μπελεφάντης επιθετικό rebound. Πάρα λίγο να σκοράρει και όλα δύο βολές ξανά για τον Θανάση Μπελεφάντη που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης. Λίγο πριν το τζάμπολ μας έλεγε για το πρόβλημα της ομάδας του στη διαχείριση των ειδικών καταστάσεων. Μπελεφάντης βάζει την πρώτη. Κότσιφας, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, Χριστόπουλος έχει δει το ρολόι. Πασάρι, ίσως και να μην το είχε δει. Έπρεπε να εκτελέσει ο ίδιος. Η κατοχή εκ νέου για τις μέλισσες, 3-5 το σκορ, 4 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Φράγκος, παραβάση 3 δευτερολέπτων. Αλλαγή της μέλισσας, 6-0 μέσα, το 6 ο Δούκας παίρνει για πρώτη φορά το μάτς. Λοιπόν, ο Δούκας με το 6, με το 21 ο Φράγκος, με το 14 ο Πάνος, με το 99 ο Μπουγιούκος, με αστοχή ο Κώστας Χριστόπουλος με το 7. Το παλιά στο μάτς στους 5 πόντους. Πάνος στο πλάι για τον Μπουγιούκο, είναι ο σουτάρι επί τα από τρίπλα, όμορφο καλάθι. Αλέξης Μπουγιούκος, 5-7. Χριστόπουλος για 2 από το high post. Τρέχει και μαζεύει με το 7 ο έτερος Κώστας Χριστόπουλος. Θα κερδίσει και το φάουλ. Το φάουλ είναι 0-4 τώρα. Δεν υπάρχουν αλλαγές ξανά για τις μέλισσες, το 23 και το 11 παίρνουν στο μάτς. Στον πάγκο θα πάει το 20 και το 21, βλέπω καλά, ναι. Μπελεφάντη σε μια δύσκολη ενέργεια, αστοχή με το 0 rebound του Μπουγιούκου με το 99. Λίγο το κλέψιμο από τον Χριστόπουλο. Κατοχή θα παραμείνει για τις μέλισσες. Μπα
πάνω, σας στόχισε με το 14, ο Μπελεφάτης βγάζει την μπάλα εκτός. Και αλλαγή για τη Χάνιμπαλ. Έξω ο Μπελεφάτης με το 0, περνάμε το νούμερο 8, ο Δημήτρης ο Δαμουλάκης. Παπαδιάς. Λοιπόν, Δούκα. Βάλα στον Μπουγιούκο τώρα, θέλει να παίξει με τον Δαμουλάκη, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπουγιούκος αστοχή στην εκπνοή της επίδεσης, το rebound από τον Δαμουλάκη που κατάφερε να βγάλει και την άμυνα. Χριστόπουλος. Κότσιφας. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, καθυστέρησε η Χάνιμπαλ. Χριστόπουλος για 3 με το 7 θα στοχίσει. Ψηλά με το 14 μαζεύει ο Μπάνος. Παραμένει το 5-7, σκάρτα 2 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μέλησε στην επίθεση με τον Μπάνο να στοχεί και τον Δαμουλάκη να μαζεύει το αμυντικό με το 8. Χριστόπουλος. Κότσιφας για 3, θα στοχίσει με το 17, rebound από το 11. Από τον Καλωτάκη. Καλή κυκλοφορία για τις μέλισσες, ελεύθερο το τρίποντο από τις 45 μοίρες, αλλά άστοχο από τον Νίκο Δούκα με το 6. Παραμένει το 5-7, χαμηλή παραγωγικότητα στα πρώτα 9 λεπτά. Χριστόπουλος τώρα σε ρόλο οργανωτή. Θα ξεστήριγμα για τον Δαμουλάκη. Κόβει και ξαναπαίρνει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, Δαμουλάκη στη λήξη. Δεν υπάρχει ανανέωση στο χρονόμετρο αφού η μπάλα δεν βρήκε στεφάνι. Χάνιμπαλ που δεν έχει κάνει ούτε ένα φάουλ στα πρώτα 9,5 λεπτά. Κλείσει σε άμυνα ζώνης τώρα. Στόχισε με το 11 ο Γαλωτάκης, πήρε ο Γούβης. Θα μείνει χρόνος, μάλλον θα μείνει 2-3 δευτερόλεπτα για τις μέλισσες αν είχαν εξαντλήσει τα δευτερόλεπτα που τις αναλογούν. 14 ακόμα. Χριστόπουλος περνά στα πόδια, η πάσα για τον Δαμουλάκη που έκοψε τον κεντρικό διάδρομο και σκοράρει. Ωραία συνεργασία και ισοπαλία στους 7 πόντους. Φάουλ του Χριστόπουλου, έξυπνο. Σταματά την αντίπαλη επίθεση, ακόμη 4 δεύτερα για τις μέλισσες. Έχουν και άλλο φάουλ να δώσουν φυσικά οι γηπεδούχοι. Ο Μπουγιούκος στην επαναφορά για τον Γαλωτάκη. Νέο φάουλ του Χριστόπουλου. Ο Γαλωτάκης βάζει τρομερό καλάθι, ως μη γεννόμενο όμως. Ένα ακόμα 8. Ο Τζούκας αστοχεί, τέλος στο πρώτο δεκάλεπτο, 7 όλα. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 99-6, 23, 11 και 20 για τις μέλισσες. Για Χάνιμπαλ 6, 7, 8, 13 και 4. Χριστόπουλος. Σκένει την μπάλα από τον Γούβη, πάσα στο πλάι για τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Κώστας Χριστόπουλος αστοχεί με το 6, rebound από το 20 από τον Κοντοπάνο. Κατάσταση εφηδιασμού θα εκτελέσει με το 23, άστοχα. Ο Παπαδιάς, ο Κούβης μαζί στο rebound αν είδα καλά. Τώρα ο Μίκης Χριστόπουλος αστοχεί με το 13, το rebound από τον Μπουγιούκο. Δούκας για 3 με αυτοπεποίθηση, αστόχησε με το 6, rebound από κανέναν. Κατοχή εκ νέου για τις μέλισσες. Νέο τρίποντο,
και αυτό από τον Δούκα, τρέχει όμως και μαζεύει ο Παπαδιάς με το 23 και θα βγάλει και ωραία πάσα για να στοχίσει στη συνέχεια της φάσης ο Κοντοπάνος με το 20. Πολιορκία θα συνεχιστεί όμως, νέα 14 για τις τυπικά φιλοξενούμενες μέλισσες. Λάθος πάσα του Μπουγιούκου με το 99, έκλεψε ο Γούβης και τώρα Χριστόπουλος. Γύρισαν γρήγορα οι μέλισσες σε αντεπίδεση. Χριστόπουλος. Δαμουλάκης. Δημήτρης Χριστόπουλος από την κορυφή, αδύναμο το σουτ, παρακολουθεί την πορεία της μπάλας, αλλά στοχεί με το 7 ο Χριστόπουλος. Κοντοπάνω στο rebound και τώρα Παπαδιάς. Στήριγμα για φάουλ, πρώτο στην δεύτερη περίοδο μετά από 2 λεπτά. Το σκορ κολλημένο στο 7 όλα. Του Δαμουλάκη μετά τις άστοχες βολές του Παπαδιά. Ο Χριστόπουλος άστοχη με το 6. Στο σίδερο, νέο rebound του Δαμουλάκη. 7,5 λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Χριστόπουλος, Ούπης. Κόψουμε του Χριστόπουλου, ωραία. Φάουλ από τις μέλισσες. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Και βολές για τον Κώστα Χριστόπουλο. Ψηλά ο Μπουγιούκος, παίρνει το rebound στη μάχη εκεί με τον Δαμουλάκη. Πολύ ωραία πάσα. Εντάξει, έχασα τα λόγια μου με αυτό που παρά λίγο να δούμε από τις μέλισσες. Μαγική πάσα του Δούκα. 8-7 το σκορ. Ο Γιούκος. Όλοι του Χριστόπουλου νομίζω. Και βολές για τον Αλέξη Μπουγιούκο. Βελεφάντης επιστρέφει στο μάτς με το 0 για την Hannibal στη θέση του Δαμουλάκη. Για τις μέλισσες 8-9. Εξαιρετική πάσα για τον Μπελεφάντη που αστοχεί εξ επαφής, μοιάζει να μην το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Καλή δημιουργία εδώ από τον Χριστόπουλο. Δεν θα πιστωθεί όμως την ασίστ. Κλέψιμο του Μπελεφάντη που παίρνει το αίμα του πίσω. Έχουμε τζάμπολ λογικά. Ναι, κατοχή για μέλισσες. Αλλαγές για τις μέλισσες το 14 και το 21 στο παρκέ, το 99 και το 23 στον πάγκο. Το 14 ο Πάνος και με το 21 ο Φράγκος. Τα νέα πρόσωπα, Φράγκος για 3,
στο σίδερο. Rebound επιθετικό όμως από τον Πάνο. Θα κερδίσει και το φάουλ. Σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο, η Hannibal χρησιμοποιεί τα φάουλ της. Στην δεύτερη, στο εξοδούκας με το 6, rebound του Γούβι με το 4. 6 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Στο σύν 1 η μέληση στο μάτς παραμένει κλειστό, παραμένει ντέρμπι. Χριστόπουλος για το προβάδισμα. Αστοχή με το νούμερο 6, rebound του Μπάνου με το 14. Πάνος. Και παραμένει για τις μέλισσες. Πρέπει να γίνει η αλλαγή της Hannibal και έτσι ο Κότσιφας με το 17 θα περάσει στη θέση του Χριστόπουλου με το 13. Πάνος. Τα δεύτερα ακόμα για τις μέλισσες. Δούκας για 3 από τα 7. Μάλιστα. Νίκος Δούκας 8-12. Και για να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων. Χριστόπουλος. Νέο κερδισμένο φάουλ, δεύτερο ομαδικό για τις μέλισσες. Πάνω φορά από την πλάγια γραμμή για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Hannibal που περιμένει πολλά από την απόδοση των δύο Κωνσταντίνων Χριστόπουλων. Ο ένας έχει τώρα την μπάλα, έπειτα από screen θα εκτελέσει για δύο, αλλά θα αστοχίσει. Rebound από τον έτερο Χριστόπουλο που θα πέσει στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Έτσι ο Μπάνος θα δώσει στον Δούκα που με ένα Eurostep θα πάει όλο τον δρόμο και θα πετύχει σπουδαίο καλάθι. Μετρά 5 συνεχόμενους πόντους. Θα πάει και για τον έκτο τώρα με τη συμπληρωματική βολή ο Νίκος Δούκας. Ενώ υπάρχει time out. Εδώ είμαστε. 14-26, 21 και 0-0. Και 0-0 για τις μέλισσες. Άστοχη συμπληρωματική βολή του Δούκα. Επιθετικό rebound από το 20 από τον Κοντοπάνο. 0-7, 6, 17 και 4 για τους Hannibal. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την κατοχή ούτε ο Χριστόπουλος ούτε ο Κοντοπάνος. Χριστόπουλος θα πάει στην επαναφορά. 20 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεση τους οι γηπεδούχοι. Κότσιφας. Θέλει να πάει κοντά στο καλάθι. Πάρα λίγο να το βάλει. Τεχνική ποινή στον Κοντοπάνο. Παίκτης Hannibal έχει δοθεί μάλλον στον Χριστόπουλο. Όχι στον στον Κότσιφα. Δεν μαρτυρήθηκε μάλλον μετά το τελείωμα. Ευχαριστώ πολύ ο Στέφανος Μπουγιούκος. 8-14 το σκορ. Είναι τις προειδοποιήσεις. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κότσιφα. Έξω η δεύτερη, rebound από τον Πάνο με το 14. Πάνος με βήματα. Τέσσερα λεπτά ακόμα για την ανάπαυλα.
Η Hannibal αναζητά καλάθι εντός παιδιάς ακόμη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σκοράρει μόνο με βολές. Χριστόπουλος θα μείνει στον αέρα, θα αστοχίσει. Το rebound από τον Κοντοπάνο με το 20 και τώρα Δούκας. Βήματα στη συνέχεια ξανά από τον Πάνο. Αλλαγή για τις μέλισσες. Ο Παπαδιάς με το 23 περνά στο μάτς στη θέση του Φράγκου με το 21. Χριστόπουλος για τρεις πίσω από το screen, ήταν η ώρα του. Ανάσα για την Hannibal, πλησιάζει στους 3, 12-15 με τον Χριστόπουλο να φωνάζει παρόν. Η απάντηση στην άλλη πλευρά, διαχειρός Αλέξη Κοντοπάνου. 12-17, ωραία εκτέλεση τον Κοντοπάνο. Χριστόπουλος και άλλο τρίποντο, βρίσκουν το χέρι τους από μακριά οι παίκτες των γηπεδούχων. 15-17. Δούκας. Τρίποντο άστοχο για τις μέλισσες, ας παίξει ο Μπουγιούκος με το 0. Τώρα Χριστόπουλος. Μπελεφάντη, pick and roll κατάσταση, επιμένει ο Μπελεφάντης αλλά αστοχή με το 0. Rebound από τον Δούκα με το 6. Γρήγορο transition για τις μέλισσες. Πάνος, προσποιείται. Ξάρει στη weak side, εκείνο ο Δούκας που είναι οπλισμένος αλλά άστοχος σε σου 3 πόντων. Νέο άστοχο σου του Κοντοπάνου με το 20. Βγάζει την άμυνα η Hannibal που έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά, να σκοράρει και πάλι για 3. Χριστόπουλος για το προβάδισμα, στόχισε με το 6, μάχη για την κατοχή, τζάμπολ, κατοχή για τη Hannibal λογικά, ναι. Δούκας πήγε στον πάγκο με το 6 για τις μέλισσες. Πέρασε στη θέση του με το 11 ο Γαλατάκης. Δύο βολές για τον Χριστόπουλο. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Στα εναπομείναντα 96 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Μέσα η πρώτη διαφορά στον πόντο, 16-17. Μέσα και η δεύτερη ηγετικός ο Κώστας Χριστόπουλος. Ισοφαρίζει το μάτς. Γαλατάκης στο πλάι για τον Παπαθιά. Κοντοπάνος, καλή κυκλοφορία. Παπαθιάς στημένος για 3. Αυτό το σουτ. Κότσου θα μαζεύει με το 17. Νέο φάουλ απρόσεκτο από τον Παπαθιά. Πολλές λόγω ομαδικών. Έξω και η δεύτερη βολή, ριμπάνω από τον Μπουγιούκο, τον Στέφανο. Ενώ ο Γούβης θα πάει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Δαμουλάκης.
Ο Γιούκος. Παρεμβάλλει το Χριστόπουλος. Το χρονόμετρο στα 14. Παπαδιάς τα επαναφέρει. Μπουγιούκος, Παπαδιάς. Κοντοπάνω ζητά για να παίξει με τον Μπελεφάντη. Κλειστή άμυνα της Χάνιμπαλ. Μπουγιούκος για 3. Αστοχή με το 0. Κοντοπάνω σε εξωτικό rebound. Παραβάση 3 δευτερολέπτων. Και αλλαγή κατοχής. 40 δευτερόλεπτα για ημίχρονο. Σοπαλία στους 17 πόντους. Εδώ φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα η Χάνιμπαλ. Αλλά την γλιτώνει. Κώστας Χριστόπουλος. Θα δημιουργήσει το ρήγμα. Τράκαρε πάνω στον Μπάνο. Και ο Μπάνος θα χρειάζεται το φάουλ. Φαίνεται να διαφωνεί. Δύο βολές για τον Κώστα Χριστόπουλο του Σεραφείμ. Προβάδισμα για την Χάνιμπαλ. Και μάλιστα 2 πόντων. 19-17. 26 δεύτερα. Για το φινάλε του μηχρόνου ίσως μείνουν κάποια για τους γηπεδούχους. Για να δούμε πρώτα την επίθεση των Μελισσών. Ο Μπουγιούκος στο πλάι για τον Παπαδιά. Ξαναπαίρνει. Σκρίνει την μπάλα από τον Μπάνο. Γαλωτάκης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπουγιούκος πρέπει να εκτελέσει. Το κάνει αλλά άστοχα. Γαμουλάκης στο rebound. Και τώρα Κότσουφας έχει δίτερο νόη. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο. 19-17 μπροστά η Χάνιμπαλ. Δεύτερο ημίχρονο στα Μελίσσια. 4-7-13. 17-8 για Χάνιμπαλ. 21-11-99. 14-6 για τις Μέλισσες. Κλειστό μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει με διαφορά μεγαλύτερη των 5 πόντων. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο. Ούβης πέναντι στον Μπουγιούκο. Είσαι και δεύτερος παίκτης πάνω του. Και κλέβει μάλιστα ο Φράγκος με το 21. Δούκας. Γαλωτάκης στο πλάι για τον Πάνο που σουτάρει για 2 και αστοχή με το 14. Ριμπάουντ του Κότσουφα με το 17. Χριστόπουλος μετά την τρίπλα ψάχνει στήριγμα στο πλάι για τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Στόχισε με το 7 ο Κώστας. Ωραία πάσα του Μπουγιούκου στο πλάι για τον Δούκα. Ξαναπήρε ο Μπουγιούκος. Τώρα Φράγκος. Μπάνος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Λόμπα για τον Μπάνο. Δούκας κάποιος πρέπει να εκτελέσει τώρα. Ο Γαλωτάκης θα είναι αυτός και αστοχή με το 11 rebound από το 13. Μέλισσες που μένουν λίγο ψηλά για να πιέσουν την Χάνιμπαλ. Θα μου λάκει βρίσκει στήριγμα. Χριστόπουλος. Θα αστοχήσει με το 7 rebound από τον Πάνο. Γαλωτάκης. Καλή άμυνα από τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Μπουγιούκος θα πάει όλο το δρόμο. Άτσαλο το τελείωμα. Υπάρχει κάποιο στήριγμα. Συνεχίζεται το μάτς με το rebound του Μπάνου με το 14. Φράγκος μόνος του για 3. Θα στοχίσει με το 21. Rebound από τον Χριστόπουλο με το 7. Στόπουλος
Ανέβη ο Δαμουλάκης για να βάλει το screen, καθυστερεί ο Χρυσόπουλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Δαμουλάκης, κότσιφας. Στα 3 δευτερόλεπτα διεισδύει και μπίζει φάουλ, θα εκτελέσει πολλές. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα η πρώτη, 20-17. Μέσα και η δεύτερη. Πολύ καλός από τη γραμμή ο φιλάρετος Κότσιφας. Συν 4 λοιπόν για την Hannibal. Φράγκος. Βάζει με τον Γαλοτάκη. Το hook από τον Δούκα, καλάθι και φάουλ. Ωραία προσπάθεια από τον Νίκο Δούκα. Δίνει και πάλι τη λύση, έκανε καλό πρωτεμήχρονο. 21-19, ένα φάουλ για κάθε ομάδα. 7 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μέσα και βολή. Οι μέλισσες, Μπουγιούκος, όλο το δρόμο, φάουλ του Γκούβι και πάλι βολές για τους φιλοξενούμενους. Μπελεφάντη, 21-20 στο σκορ, Χριστόπουλος. Χριστόπουλος πίσω από το screen, αστοχή, rebound από τον Φράγκο με το 21. Μπουγιούκος, αριστερό τελείωμα, αστόχησε με το 99. Καλάψει συνέχεια από τον Γαλατάκη μετά το δικό του επιθετικό rebound. 21-23, time out. Συνέχεια στο match, 17-13, 0, 4 και 6 για Hannibal. 99-11, 6, 21 και 14 για τις μέλισσες. Χριστόπουλος αστοχή με το 6, ο Μπελεφάντης θα βγάλει την μπάλα εκτός. Γαλατάκης για τον Δούκα. Θα δοκιμάσει για 3, αστοχή με το 6, rebound από τον Γκούβι με το 4. 5 και 40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Οι μέλισσες έχουν προβάδισμα 2 πόντων, ενώ ο Κότσιφας παθάρει στον Γκούβι. Τελεφάντης. Λάθος πάσα. Βλέπει ο Γαλοτάκης. Δούκας, ωραία στον Φράγκο. Λάθος από εκείνον. Το νούμερο 21. Χριστόπουλος περνά το κέντρο παρά την πίεση. Όχι, έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Τρίτο φάουλ για τους γηπεδούχους, ένα έχουν οι μέλισσες. Ξέρω το 6 και το 14, μέσα το 0 και το 20. Στέφανος Μπουγιούκος και Αλέξανδρος Κοντοπάνος στα νέα πρόσωπα. Γαλοτάκης. Να φτιάξει γωνία πάσας για να δώσει στον Μπουγιούκο. Μπουγιούκος απέναντι στον Μπελεφάντη, θα γυρίσει με το δεξί αλλά θα αστοχίσει. Μπάν του Θανάση Μπελεφάντη με το 0.
Μπελεφάντης. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμα. Δημήτρης Χριστόπουλος σε μια δύσκολη ενέργεια θα αστοχίσει. Ο Μπελεφάντης είναι εκεί που πρέπει και παίρνει το επιθετικό. Θα αστοχίσει συνέχεια ο Γούδης. Και τώρα Μπουγιούκος. Πέναντι για τον Γαλοτάκη. Στέφανος Μπουγιούκος τώρα. Γαλοτάκης. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Φράγκος για 3 μετά από καλή κυκλοφορία αστοχή. Χριστόπουλος. Κούβης. Χριστόπουλος θα το πάρει. Ίσως να θέλει να εκμεύσει το φάουλ. Ένα σουτ χωρίς τύχη. Και νέα αλλαγή για τις μέλισσες με το νούμερο 23. Ο Παπαδιάς περνάει στο μάτι στη θέση του Φράγκου. Στεφάνος Μπουγιούκος. Κοντοπανός. Ξανά στον Μπουγιούκο που δοκιμάζει για 3 και αστοχή με το 0. Rebound τον Κοντοπάνο που έκανε λάθος και τώρα Δημήτρης Χριστόπουλος. Βάζει το σκρίνο Κότσιφας. Χριστόπουλος αστοχή με το 13, rebound από το 20 από τον Κοντοπάνο. 3 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Εθνική ποινή σε ποιον? Δημήτρη Χριστόπουλο με το 13. Μάλλον. Πάει στον πάγκο στη θέση του ο Κώστας Χριστόπουλος με το 7. Αποβολή. Το μάτς. Διακοπή. Παπαδιάς στο στοχή στην πρώτη βολή της τεχνικής ποινής. Μια στις τρεις. 21-24. Παπαδιάς. 23-20-0-11-99 για αμέλισσες. 7-4-0-6-17 για Χάνιμπαλ. Μπουγιούκος, τρομερή προσπάθεια, σκοράρει με το 99. Ποιοτική ενέργεια από τον Αλέξη Μπουγιούκο. 21-26 μέλισσες ανώτερες στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής. Κότσιφας θα δοκιμάσει για 3. Με το 17 μαζί του Μπουγιούκος με το 99. Οριακή κατάσταση εκεί. Μπουγιούκος έχει την ψυχολογία με το μέρος του και βάζει τρίποντο. Αλέξης Μπουγιούκος, 21-29, παίρνει στις πλάτες του τις μέλισσες. Μάξιμου προβάδισμα στους 8 πόντους. Ένα φάουλ για τον Κώστα Χριστόπουλο. Ανάλυση στη βολή. Thank you.
Γιούκος, ωραία σταυρωτή. Φάουλ του Γούβι. Πολλές λόγω ομαδικών τώρα. Ενώ ο Δαμουλάκης περνά στη θέση του Γουβί. Ναι. Και ο Αλέξης Μπουγιούκος πήγε στον πάγκο για τη μέληση. Στη θέση του περνά τον Μπάνος με το 14. Έτσι η πρώτη βολή μένει το 21-29. Μέλισσες εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πάνε στα πολιτήρα με προβάδισμα. Μέσα η δεύτερη. 21-30. Χριστόπουλος πάνω του Παπαδιάς. Τον ταλαιπωρεί. Κότσπας και Δαμουλάκης τρινάρουν. Περνάει ο Χριστόπουλος πάρα πολύ ωραία. Στόχισε το τελείωμα, κοντοπάνω στο rebound. Και τώρα Καλωτάκης. Ελευθερώνει για τον Παπαδιά. Κοινός αποφεύγει τον Χριστόπουλο. Εκτελεί για 2 και αστοχή με το 23. Rebound του Μπελεφάντη με το 0. Ωραία εκεί αποφεύγει την αντίπαλη άμυνα ο Χριστόπουλος. Κώστας Χριστόπουλος με το 6 κερδίζει φάουλ, 2 βολές για τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου. Και τρίτο φάουλ του Παπαδιά. Μέσα η πρώτη βολή. Έξω η δεύτερη, αλλά επανάληψη και πάλι. Φύγει στον εφηλιασμό ο Παπαδιάς, δεν τον είδε ο Γαλωτάκης. Περνάει ωραία ανάμεσα από δύο. Τώρα η μπάλα στον Παπαδιά. Κοντοπάνω σαν σε βολές με καμπύλη και ταμπλό. Μέσα. 23-32. Ξανά στους 9 οι μέλισσες. Στόπουλος. Διακοπή αφού φαίνεται να έχει χτυπήσει. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Χριστόπουλος. Λήξη χρονοεπίδεσης. 11 δευτερόλεπτα όλα για τις μέλισσες. Μεγαλωτάκης, Μπάνος, μόνος στη Βιξάιντο ο Παπαδιάς, Μπουγιούκος από 45 εκτελεί για 3 και αστοχή, Μπάνο του Δαμουλάκη, τέλος στην τρίτη περίοδο, 23-32 μπροστά οι μέλισσες. Τέταρτο δεκάλεπτο στο κλειστό των μελισσίων, πρώτη κατοχή για τις μέλισσες, 99-23, 21-14 και 6. Για τις μέλισσες που βρίσκονται στο σύν 9, αστοχή ο Δούκας με το 6, rebound του Γούβι με το 4. Κότσιφας, τρομερό καλάθι στον εφηδιασμό από τον Κότσιφα που κερδίζει και το φάουλ. Δικαίωμα για μια σπληρωματική βολή. 17-8, 6, 4 και 7 για την Hannibal που ξεκινά με καλούς ιονούς την τέταρτη περίοδο μειώνοντας στους 7 πόντους. Για να δούμε, θετικό rebound του Δαμουλάκη, Χριστόπουλος αστόχησε με το 6, rebound του Πάνου. Παπαδιάς, Δούκας και τώρα Μπουγιούκος. Μπάνος με ένα tip στην μπάλα. Θα ξαναπάρει ωραία από τον Δούκα, αστοχή με το δεξί του. Rebound από τον Δαμουλάκη με το 8 και τώρα Χριστόπουλος. Θα
περάσει, θα πάει όλο το δρόμο, η μπάλα δεν του κάνει όμως το χατήρι. Γρήγορο transition των φιλοξενούμενων, βήματα όμως από τον Φράγκο με το 21. Χριστόπουλος δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, τώρα η κατοχή θα παραμείνει για την Hannibal. Διαφωνεί ο Μπουγιούκος. Και 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους που ψάχνουν την πέμπτη τους νίκη. Χριστόπουλος αστοχή με το 6, rebound επιθετικό από τον Κότσικα. Βούβης με χαντός ξανά για τον Χριστόπουλο που ψάχνει ένα μεγάλο σούτ τώρα. Χριστόπουλος κλείνεται. Φάουλ. Δεύτερο για τις μέλισσες. Τρεις φάουλ πάνω στο σουτ και τρεις βολές για τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο του Σεραφείμ. Και η δεύτερη, 27-32. Φέρει Αλφάδη. Διαφορά πέφτει στους 4. Μπουγιούκος. Πάνος, Φράγκος. Λογοποστεπίδες με τον Μπουγιούκο να κερδίζει φάουλ από τον Δαμουλάκη. Δύο βολές για τον Αλέξη Μπουγιούκο. Παίκτης των Μελισσών πήγε νωρίτερα να διεκδικήσει το rebound. Κατοχή για Hannibal, το momentum είναι με τους γηπεδούχους που από το μείον 9 έχουν γυρίσει στο μείον 4. Υπάρχει πολύ στόχος από το μάτς όμως. Χριστόπουλος θα γυρίσει ωραία, θα πάει όλο το δρόμο και θα κερδίσει φάουλ από τον Αλέξη Μπουγιούκο. Νέες βολές για την Hannibal που σκοράρει κυρίως με βολές και τρίποντα μέχρι στιγμή στο μάτς. Αλλαγή για τις μέλισσες. Ο Γαλατάκης με το 11 στη θέση του Φράγκου με το 21. Για τη Hannibal από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, ειδικά στην τέταρτη περίοδο δεν έχει χάσει. Και έτσι η διαφορά πέφτει στους δύο. Μέλισσες είναι αυτές τώρα που καλούνται να βγάλουν αντίδραση στο σερί. Λάθος πάσα από τον Δούκα με το 6, έκλεψε ο Χριστόπουλος επίσης με το 6. Και η κατοχή παραμένει για τη Hannibal.
στροφή στα Μελίσια για τα εναπομείναντα 6 και 57. 4, 8, 17, 7 και 6 για Hannibal, 0, 6, 20, 11 και 99 για Μέλισσες. Κούβης αλλά βρίσκει στο πόδι του Κοντοπάνου το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Σώθηκε μια χαμένη επίθεση των γηπεδούχων. Για να δούμε τον Χριστόπουλο με τον Μπουγιούκο. Κλείνει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Ωραία στον Ταμπουλάκη που θα χρεωθεί με βήματα. Αν δεν κάνω λάθος, οι Μέλισσες δεν έχουν σκοράρει στην τέταρτη περίοδο μέχρι στιγμής. 4 ολόκληρα λεπτά χωρίς πόντο δηλαδή. Και έχουν κάνει και ήδη 4 φάουλ. Ο Κιούκος για 3 από μακριά στο χείμε το 0 πάνω από τον Χριστόπουλο. Το momentum είναι ξεκάθαρα με την Hannibal. Γούβης Ραμουλάκης δοκιμάσει για 2 αστοχή με το 8 rebound του Κοντοπάνου με το 20 φάουλ του Κότσιφα. Δεύτερο ομαδικό σε Hannibal. Και τρίτο φάουλ του Κότσιφα. Ο Δαμουλάκης πήγε στον πάγκο. Πέρασε ο Μπελεφάντης στη θέση του. 0-7 4 7. Μετά το είπα βασικά. 7-17-4. 0-6 για Hannibal. Καλωτάκης στα 8 δευτερόλεπτα πασάρι για τον Αλέξη Μπουγιούκο που πήρε καλή θέση στο λεωπόστ. Φάουλ από τον Μπελεφάντη. Μάχη για την κατοχή με Μπλονζόν προσπάθησε να σώσει ο Καλωτάκης. Ολόκληρη επίθεση 24 δευτερολέπτων για την Hannibal. Στόπουλος. Στόπουλος τον έκλεισαν, βρίσκει στήριγμα στον Μπελεφάντη. Στόπουλος για 3. Εκεί. Και στον εφημεριασμό ο Μπουγιούκος. Όπα! Του γλίστρησε μπάλα. Στοχή στη συνέχεια με το 0. Και τώρα εφημεριασμός για τη Hannibal. Χριστόπουλος προσποιείται, θα δώσει πάσα. Αλλά στοχή. Κάνει και ένα στραβωματά κιόλας. Να κουτσένοντας την άμυνα. Κοντοπάνος. Γαλωτάκης για 2. Νέο αστοχοσούτ για τις Μέλισσες που έχουν κολλήσει στους 32 πόντους. Χριστόπουλος σφίγγει τα δόντια και συνεχίζει. Βάζει το screen ο Κότσιφας φλερτάροντας με το επιθετικό φάουλ. Τώρα αμυντικό από τις Μέλισσες, 5ο ομαδικό όμως. Και έτσι ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος του Σεραφείμ θα εκτελέσει και πάλι από την γραμμή της φιλανθρωπίας, εκεί όπου είναι σχεδόν άχαστο σήμερα. Δεν με δικαίωσε ο Χριστόπουλος. Δούκας Κοντοπάνος από τα 2 μέτρα αστοχή. Μάχη για το rebound. Φάουλ από ποιον? Τον Κοντοπάνο. Φάουλ από τον Κοντοπάνο. Νέες βολές για τον Χριστόπουλο ή για τον Μπελεφάντη. Τον Μπελεφάντη. Ο
πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 33-32 μπροστά η Hannibal που βρέθηκε στο μείον 9 έκτοτε. Τρέχει ένα τριμέρου σερί και προσπερνά. Δούκας Μπουγιούκος για 3, πάει το ρόδι μετά από ώρα για 2 είναι το σουτ, πατούσε τη γραμμή. 33-34 οι Μέλισσες όμως στην κρίσιμη ώρα βρίσκουν ένα μεγάλο καλάθι. Πάσα από το 7 από τον Χριστόπουλο. Δούκας για τον Καλοτάκη. Κοντοπάνος, Δούκας. Αλέξης Μπουγιούκος για 3 έπειτα από τρίπλα, δύσκολη εκτέλεση. Μένει το 33-34, λιγότερο από 3 λεπτά για το φινάλε της αναμέτρησης. Χριστόπουλος. Κίντου Κότσιφα, Χριστόπουλος περνάει, δεν βάζει το καλάθι. Κοντοπάνος. Από τον Αλέξη Μπουγιούκο. Time out. Εδώ είμαστε 2:29 ακόμα στα Μελίσσια. Στο συν 1 η Μέλισσες κατοχή για Hannibal. 6-7-4-0 και 17 για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά το 21, το 11, το 20, το 0 και το 14. Χριστόπουλος. Πάρει θέση ο Μπελεφάντης για να παίξει με τον Πάνο. Μπελεφάντης πήγε και δεύτερος παίκτης. Ψάχνει στήριγμα, Κότσιφας. Λεφτάρι με τα 3 δευτερόλεπτα. Ο Μπελεφάντης προσπαθεί και ανακτά την κατοχή. Θα σουτάρει και για 2 στη λήξη. Το rebound από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Μπουγιούκος κρατάει. Φράγκος, ηρεμεί το ρυθμό. Στην κόψη του Τσιραφιού ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της παράτασης. Πάνω σε αστοχή, μαζεύει ο ίδιος. Βγάζει έξω για τον Στέφανο Μπουγιούκο. Υποπίεση για 3, άστοχο το σούτο. Κοντοπάνος σαν τρέιλερ, αλλά αστοχή και εκείνος. Ο Μπελεφάντης στο αμυντικό rebound. Και λάθος πάσα του Χριστόπουλου με το 6 για το κλέψιμο του Στέφανο Μπουγιούκου με το 0. Που θα δοκιμάσει και για 3. Μπάλα στο σίδερο, Χριστόπουλος θα φύγει στον εφονδιασμό και θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα εκτός. 1 και 16 για το φινάλε, οι Μέλισσες κρατούν αυτό το βραχή προβάδισμα του ενός πόντου. Γαλοτάκης. Φράγκος προσποιήθηκε. Κλείστηκε από την baseline, Πάνος. Απέναντι ζητά ο Μπουγιούκος. Φράγκος υποπίεση. Πάρα λίγο να βάλει τρομερό καλάθι. Ο Γούβης μαζεύει το rebound με το 4-46 δευτερόλεπτα. Ψάχνει καλάθι η Hannibal που βρίσκεται στο μείον 1. Χριστόπουλος. Μπελεφάντης. Το χάνει. Ο Γούβης κατά το καλάθι μάχεται. Παίρνει όμως ο Κοντοπάνος. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, φάουλ, τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Δεν υπάρχουν πολλές ακόμα. Γαλοτάκης, πιέζει ο Μπελεφάντης, περνά ο Γαλοτάκης. Το πλάι για τον Κοντοπάνο που θέλει να τελειώσει το μάτσα, αλλά αστοχή σε στους δύο πόντων. Rebound από τον ίδιο, μεγάλο rebound του Κοντοπάνου. 14 δευτερόλεπτα αμέσως το φάλο από τον Χριστόπουλο. Rebound που ίσως να κρίνει και το μάτς. Από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο, που ίσως έκανε πολύ καλό μάτς και στην περασμένη αγωνιστική με 8 πόντους, 13 rebound και 3 assist. Πολλές τώρα για τον Στέφανο Μπουγιούκο. Θα χάσει την πρώτη. 12,6
6 απομένουν στο ρολόι. Αν βάλει, και τη, αν βάλει τη δεύτερη, Χάνιμπολ θα πάρει το time out για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Με διακοπή τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κρίσιμη βολή για τον Μπουγιούκο. Θα τη χάσει ο Στέφανος κι άλλο ριμπάνο από τον Κοντοπάνο, παίρνει ο Γούμπης. Αλλά η κατοχή είναι για τις μέλισσες, ο Κοντοπάνος κάνει μεγάλη ζημιά στη Χάνιμπαλ. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν φάουλ, πρόλαβαν. Με τον Μπελεφάντη κύλησαν πολύτιμα δευτερόλεπτα, αφού οι μέλισσες κατάφεραν να παίξουν σαν κορόιδο εκεί. 3,9, 4 δευτερόλεπτα ας πούμε ότι απομένουν. 33-34 το σκόρο, Γαλοτάκης τώρα στη γραμμή. Ψύχρεμος θα βάλει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Time out από την Hannibal για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Θέλει τρίποντο για να ισοφαρίσει το ματς. 33-36 το σκορ. Θα κρατήσουμε το μικρόφωνο εδώ στα Μελίσσια για να πάμε και λίγο στους πάγκους. Σχεδίασαν οι γηπεδούχοι. 3,9. Χριστόπουλος με το 7 θα επαναφέρει. Βάλα στον έτερο Κώστα Χριστόπουλο που ψάχνει το τρίποντο. Δεν θα το τέλος της αναμέτρησης, η Hannibal το πάλεψε, επέστρεψε από το μείον 9. Οι μέλισσες όμως ήταν ψύχρεμες στο τέλος και με καθοριστικά rebound του Κοντοπάνου και βολές του Γαλοτάκη παίρνουν το match, παίρνουν την τέταρτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της D2, ανεβαίνουν στο 4-10. Στο 4-10 και η Hannibal. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ.